καθόλου φυσιολογική, καθόλου πρακτική. Προσπαθείς τα δύο χρόνια να κλέψεις χρόνο από τα παιδιά σου. Να πας στο σχολείο να τα δεις, είτε όταν φτάνουν, είτε όταν φεύγουν. Εκεί είναι η επαφή σας, εκεί που πάνε και έρχονται στο σχολείο να τα δείτε από μακριά. Για, μήνε μήνες γινόταν αυτό να τους πλησιάσεις μην ξεχνάτε ότι σε τούτα όλα παρεμβαίνουν απειλές, εκβιασμοί, εξευτελισμοί πολλές φορές και μπροστά στα παιδιά οπότε είναι μια κακοποίηση και εσένα και των παιδιών και των πράγμα που συμβαίνει είναι μια παράδεκτη κατάσταση που βιώνεις που δεν την πιστεύεις ο ίδιος και που σίγουρα δεν εύχεσαι να τη κανένας άλλος ξανά ε, κάθε φορά να προσπαθείς άπειρες φορές τα τηλέφωνα, να, 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 τα γράφεις τις ώρες ακριβώς που τους παίρνεις, πόσες φορές την ημέρα, γιατί κάποια στιγμή πιστεύεις ότι θα μπορέσεις να τους τα δείξεις, να τους δείξεις τις προσπάθειες, τα μηνύματα που τους θέλει, τα μηνύματα που τους αφήνει. Ε, προσπαθείς να βρεις χίλιου δύο τρόπους να επικοινωνήσεις, να τους στείλεις ένα γράμμα, ένα σημείωμα, ε, ένα δωράκι. Να... Ούτε αυτά φτάνουν ή δεν ξέρετε αν φτάνουν. Δεν ξέρει κανένα ποτέ αν φτάνουν και πώ φτάνουν. Να αφήνει το δρόμο των γενεθλίων του μωρού σου έξω από το πεζοδρόμιο. Να, να μείνει προσκεκλημένο στα γενέθλια, στι γιορτέ. Να μαθαίνει από του άλλου το τι κάνει, αν είναι καλά, αν αρρώστησε. Να μην ενημερώνεσαι αν έχει πάει στον γιατρό. Να μην ενημερώνεσαι για το οτιδήποτε και αυτή η κατάσταση να τη βιώνει και να σου λένε κάποιοι σε κάποια γραφεία. Μα τι να κάνουμε. Εμεί το είπαμε πολλέ φορέ. Συμβουλεύσαμε. Έτσι ε, μπορούμε να το επιβάλλουμε. Τι να επιβάλλεις σε κάποιον άνθρωπο που το κάνει αυτό το πράγμα. Και εν τόσο άδικο, νιώθει πάνω απ' όλα πέρα από τη θλίψη για το όλα, πέρα από τον πόνο, πέρα από τον χρόνο που χάνεις για τα παιδιά σου, γιατί νιώθει τα παιδιά σου μεγαλώνω χωρίς το ένα δεύτερο της ζωής τους. Και όχι μόνο το ένα δεύτερο, γιατί κάποια στιγμή για να συνεχιστεί τούτη κατάσταση, ο άλλος αναγκάζεται να τους έχει και περιορισμένους, να τους απομονώνει από οτιδήποτε μπορεί να τους δείξει τη, φυσιολογία φυσιολογική ζωή ενός παιδιού, τη χαρά που πρέπει να έχει, τις βόλτες του, τις αγκαλιές του, τα φιλιά με τη μάνα του. Άρα τα παιδιά βιώνουν και μια άλλη κατάσταση που είναι ακόμη πιο ακραία, ακόμη πιο αφύσικη για την ανάπτυξή τους και αναλογίζεσαι ε, τα βράδια, ε, ξυ... καταρχάς κοιμάσαι ε, αν κοιμηθείς με τη σκέψη τους, ξυπνάς με τη σκέψη τους την αγωνία, το τι συμβαίνει, το τι γίνεται, πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά, τι τραύματα θα μεταφέρουν, πώς μπορεί να ανατραπεί τούτη όλη η κατάσταση ένα βουνό ερωτήματα που τα αντιμετωπίζεις, δεν ξέρεις πώς να τα, Επίσης. να τα διαχειριστείς πολλές φορές. Είναι στην ίδια πόλη, είναι εδώ τα παιδιά σας, δηλαδή είναι κάπου είναι εδώ κοντά. Βρισκόμαστε στην ίδια πόλη. Βρισκόμαστε στην ίδια Πώς πόλη. Πώς είναι απόσταση είναι από εσάς περίπου. Πολύ σύντομη, με δηλαδή, το αυτοκίνητο 2-3 λεπτά. Και είναι τραγικό να ξέρεις δηλαδή. Να σα πω και χαρακτηριστικό ότι σε κάποιε στιγμέ, τόσο είναι πολλά μεγάλη αγωνία σου που κάποιε μέρε θέλει να περάσει απλώ να δει ότι είναι καλά. Είτε μπορεί να περάσει το βράδυ να δει ότι έναν αμένον το φω στο δωμάτιο του. Άρα, ναι, καλά τα παιδιά σου. Γιατί δεν έχει καμία άλλη επαφή. Και εύχεσαι, ναι. προσεύχεσαι, ναι φτάνει με κάποιον τρόπο, ίσω μαγικό, φτάνει η αγάπη σου κοντά του. Σου δίνει δύναμη ε, ε, το ότι ξέρει ότι του, έστω και να τα λίγα λεπτά που του είδε, έστω με πάρα πολλέ προσπάθειε που μπορεί να κάνει κάποιο λειτουργό για να του δει. 20 λεπτά την εβδομάδα ή 30 λεπτά την εβδομάδα. Τα, τα βλέπετε αυτό ε, υπό αυτέ τι προποθέσει. Ε, ε, κατά καιρού ναι, έγιναν κάποιε τέτοιε προσπάθειε που απέδειξαν ακριβώ το ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη σχέση των παιδιών με τη μάνα του. Και όλε αυτέ οι προσπάθειε σταματούσαν πολύ ξαφνικά. Είτε γιατί δεν συνεργαζόταν η άλλη πλευρά, είτε γιατί ήταν εν ώψη κάποιων δικαστηρίων που αναμέναμε και ούτω καθεξής. Αλλά έστω εκείνα τα λεπτά σου δίνουν τη δύναμη ή το πώς σε βλέπει έναν παιδί, ή πως, τι σου γράφει καμιά φορά, ή τι σου λέει, σου δίνει δύναμη να συνεχίζεις. Έχετε Ένα, δύο ένας αγώνας. Έχετε. Ε, τώρα, τι να σας πω. Νιώθω πάρα, νιώθεις πάρα πολλές φορές ότι χάνεις το κουράγιο σου, χάνεις τη δύναμη σου. Ε, αλλά τι ξαναβρίσκεις. Τη ξαναβρίσκεις γιατί ξέρεις ότι σε έχουν ανάγκη τα παιδιά σου. Πάνω απ' όλα τούτο. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα κρίνουμε τώρα την άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά κάνει ένα χειρισμό ο οποίο μπορεί να είναι για κάποιου καταδικαστέο. Εμεί, νομίζω και ω μέσον ενημέρωση και ω εκπομπή, αυτό που θέλουμε ε, να, να δούμε και ενδεχομένω και να ψέξουμε είναι τον τρόπο με τον οποίο οι αρμόδιε υπηρεσίε διαχειρίζονται το δικό σα γολγοθά. Νομίζω οι αρμόδιε υπηρεσίε μπορούσαν ε, με κάποιον τρόπο ή κάποιο συντονισμό ενδεχομένω να ενεργήσουν άμεσα. Αυτό το πράγμα δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Έγινε σταδιακά. Έγινε με τι πρώτε παρακοές, έγινε με τι πρώτε καταγγελίε. Εκεί είναι η λύση. Όταν την πρώτη φορά μπα στο δικαστήριο, Ότι υπάρχουν στα στοιχεία, όταν ο άλλο βρίσκεται εκεί που δεν έπρεπε να βρίσκεται, όταν τα παιδιά βρίσκονται αλλού από εκεί που έπρεπε να βρίσκονται, όταν γίνονται σοβαρά, σοβαρά γεγονότα που έπρεπε κάποιο να, να αντιδράσει άμεσα. Αυτό, ίσω η αστυνομία, ίσω το γραφείο ευημερία, ακόμη και το δικαστήριο, να δώσει. Να δώσει μια απόφαση η οποία να είναι αποφασιστική, αποτελεσματική και αποτρεπτική για να μην ξανασυμβεί το πράγμα. Άρα, στην ουσία, αυτό που προσπαθώ να πω πολλέ φορέ και με βλέπουν όλοι περίεργα και προσπαθεί να εξηγήσει πώ έγινε και νιώθει να εξευτελίζεσαι, να χάνει την αξιοπρέπειά σου μπροστά σε ανθρώπου που σε ρωτούν, Μα είναι τέλος και σε θέλουν τα μωρά σου και δεν μπορούν να αντιληφθούν. Το πώ γίνεται το πράγμα, πόσο ύπολο είναι το τόσο πόλεμο και πόσο εύκολο, μπο, ε, μπορεί να, πόσο εύκολο μπορεί να συμβεί όταν ο άλλο το επιδιώξει και δεν υπάρχει κάποιο να, να το σταματήσει το πράγμα. Αυτό δεν είναι, το, το, επιχείρημα, το, αυτό είναι το, ότι το επιχείρημα των αρμοδίων, είναι ότι δεν σε θέλουν τα παιδιά σου. Πολλέ φορέ το έχω ακούσει το, το πράγμα ή να μου ερωτούμε πώ συμβαίνει. Και πολλέ φορέ εγώ σκέφτομαι, θα σα το πω πρώτη φορά, λέω: Αν μου δώσει το δικό σου παιδί, κύριε Παρούτη, που έναν ήλικο για ένα μήνα, σε 15 μέρε μπορώ να το πείσω να μέσα σε θέλει. Υπάρχουν τόσο εύκολοι τρόποι αποδεδειγμένα μέσα από την επιστήμη, ότι μπορώ να κάνω τον άλλον να του μεταδώσω τι ιδέε μου, να τον πείσω να πει εκείνον που θέλω. Είναι αδιανόητο άνθρωποι που χειρίζονται υποθέσεις ανήλικων παιδιών να μην είναι ενημερωμένοι για τούτα τα πράγματα, για τούτα συμπεριφορές που είναι εύκολο να, να τις πετύχει κάποιος όταν θέλει. Πα, πάρα πολύ εύκολο.